Με βλέπετε, κόλλησε το ίντερνετ μου και τώρα δεν ήξερα αν είμαι online ή όχι. Ωραία, έχει ξεκινήσει, οπότε είμαστε εδώ. Έχουμε και μουσικούλα. Λοιπόν, γεια σου Νίνα, Άννα Μόργαν και πάλι, Σιμελίνα, Ελένη Λαμπρινή, Σιμελίνα, τι κομμάτα παίζει, τι κομμάτι παίζει. Αν μπεις στο δικό μου στο YouTube, έχει ένα playlist που λέγεται Favorites, το οποίο λέει Goodbye, Feder Goodbye, τι λέει αυτό. Ανιτάκη, καλησπέρα εδώ όλα τα κορίτσια σου παρών. Κορίτσια, μου κόλλησε λίγο το ίντερνετ, γι' αυτό και με χάσατε για λίγη ώρα. Νίνα Σκράφτ, γεια σου. Βούλα, Τζίνα Στρούμφ, να σου πω, σου θυμίζει τίποτα. Μαριάνθη, Λαμπρινή, Άννα, γεια σου Σιμελίνα και πάλι, Κατερίνα, Νοντάρα, Έλενα, Μάλαμα, είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Σήμερα θα βάλω μουσική γιατί μου λείπει η μουσική, παιδιά, δεν μπορώ, θέλω λίγο να κουνιέμαι. Λοιπόν, έχω να σας πω... Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω τι θα κάνω το δημοσκόπισμα, η δημοσκόπηση που έβγαλα, το τι θέλετε να δείτε. Penny Queen και εγώ εσάς, Νίνα Ζωή, γεια σου Τζίνα Στρούμφ, Αλέκα Σκαμνέλου, Σαρελακίδ, Νιώβι Χαραλάμπους, Λουίζα Κατερίνα Ζούρνα, μα! Πασχαλιά, Εντιμοπάνα, Κλ, Άντρι, Ελένη Τσόλ. Κορίτσια, γιατί δεν γράφετε τα κανονικά σας ονόματα? Πάντα απορούσα γι' αυτό. Λοιπόν, η δημοσκόπηση που έκανα βγήκε 50-50. Δηλαδή είχε 3-4, πολύ λίγα διαφορά το ένα με το άλλο. Μάτια κάνε, οπότε μάλλον θα κάνω και τα δύο. Εγώ σκέφτηκα αρχικά να έκανα ένα ωραίο eyeliner και έντονο χείλη. Μάλλον θα κάνουμε και τα δύο. Να κάνω eyeliner ή να κάνω ένα πιο smoky. Πάλι κάτι είναι εδώ με τριγυρνάει, παιδιά, και φοράω και το... Δεύτερο μου το ρολόι. 50-50 ήταν, ναι, ήρθα και εγώ, Insta Σεβίνα, Μαρία Κότσι, Περσεφόνη, και τα δύο, και τα δύο. Ωραία. Λοιπόν, πολλές μου έχετε στείλει μηνύματα για να βάλω κοραλί κραϊόν. Λοιπόν, παίζει η Νίκη Μινάζ. Εγώ προσωπικά δεν τρελαίνομαι για τα κοραλί κραϊόν και έχω φέρει εδώ δύο, ένα πορτοκαλί και ένα κοραλό πορτοκαλί, για να το δούμε έτσι τώρα στην αρχή και αν είναι μπορεί και να το βάλω. Εγώ για μένα δεν το τρελαίνομαι, μ' αρέσουν πιο πολύ τα φουξιορόζο τέτοια χρώματα. Παιδιά, γίνεται χαμός εδώ στο τραπέζι, χαμός πραγματικά. Έχω φέρει τόσα πράγματα. Α! Και μετά, όταν θα βαφτώ και στεγνώνει και λίγο το μαλάκι μου, θα σας έχω μία έκπληξη που θέλω να σας δείξω. Α. Παιδιά, πείτε μου γιατί δεν μ' αρέσουν τα πορτοκαλοκοραλί αυτά τα κραϊόν. Δεν ξέρω γιατί δεν μ' αρέσει, νιώθω ότι είμαι, δεν ξέρω ότι είμαι άρρωστη με αυτά τα κραϊόν. Πάνω μου, σε κοπέλες που είναι πιο μαυρισμένες. Δεν ξέρω, εγώ δεν το τρελαίνομαι. Και έχω και ένα, έχω και Τζίνα Στρούμφ και εσύ δεν τρελαίνεσαι. Και εγώ παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Πολύ σπάνια. Mm.
Ξέρω εγώ. Πείτε μου τη γνώμη σας για το πορτοκάλι κραγιόν. Καλά κάνεις και δεν σ' αρέσουν. Χάει αντίγνωμα. Συγγνώμη. Είναι λες και σου βάλανε μπολιά στο χείλι, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν... Πολλές γράφετε ότι καλά κάνω και δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν είναι ωραίο. Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι φαίνομαι... Δεν ξέρω, άρρωστη φαίνομαι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το βγάζω και θα βάλω ένα πολύ ωραίο έντονο μετά, αλλά πιο φουξιο κάτι κατάσταση θα κάνουμε. Κάτι χρώμα που να μου πηγαίνει. Τζίνα Γιαννάτου, Μαρία Βαγιάκου, δεν μ' αρέσει ούτε εμένα το κοραλί, ωραία. Το καρπουζί μ' αρέσει, να είναι καρπουζοκοραλοκόκκινο φούξια, δηλαδή να είναι λίγο προς το... Ξέρετε τι εννοώ, λίγο να είναι πιο φούξιο κοραλοκαρπουζί. Να μην είναι τόσο πορτοκαλί. Καλά κάνεις και δεν σ' αρέσουν, παίρνουν από πάνω σου και τα ντόντια χάια δείχνουν. Πολύ σπάνια πηγαίνει. Αυτό που μπορεί να πάει, παιδιά, αν είσαι... Περίμενε, να κάνω ένα γρήγορο εδώ. Αυτό που θα μπορούσε να πάει, να είσαι φουλ μαυρισμένη, κοίτα. Καλά, δεν θα βαφτώ τώρα καλά-καλά. Απλά να κάνω λίγο ένα γρήγορο demonstration. Αχ, αυτό θα μου κάνει και κοψίματα εδώ, η μάσκα μου που έβαλα. Λοιπόν, να είσαι τίγκα μαυρισμένη. Και να έχεις ένα ρουζάκι. Σιγά μην έχω εδώ να... Έχω μια παλέτα με πορτοκάλο κοράλι. Και να έχεις τέτοιο ρουζάκι. Πού να βάλω ρούζα. Τέλος πάντων, δεν βάζω. Και να είσαι έτσι. Να είναι λίγο έτσι. Ένα τσάκ να σου δώσει. Έτσι, εντάξει, τρώγεται. Ε? Δεν είναι τόσο χάια. Αλλά να το να βάζεις όλο έντονα. Έτσι πες ότι εντάξει, κυκλοφορείς. Αλλά πιο έντονα... Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Βάλε κάτι σε φούξια ροζ. Μαρία, συμφωνώ. Γεια σου, Άντρη, Ειρήνη, Πιτσόλη, δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν σου πάει. Το ξέρω, δεν μου πάει. Ούτε εμένα μ' αρέσουν. Ίστα, Σεβίνα, πήγα, Μάκη, Ράκλειο, Κρήτης, πήρα το Lip Tensity που έχεις προτείνει. Είναι φανταστικό. Και μου είπαν έγινε χαμός από τότε που το ανέβασες. Αχ, κορίτσια! Μα είναι φανταστικό κραϊόν. Είναι καταπληκτικό. Το χρώμα αυτό, σχεδόν δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πηγαίνει το χρώμα. Έτσι, φανταστείτε τώρα. Αχ, δεν θέλω ακόμα να βγάλω τη μασκούλα μου, αλλιώς θα το έκανα. Φανταστείτε να είμαι εδώ μαυρισμένη και να είμαι λίγο έτσι κοκκινισμένη. Και με αυτά τα χείλη, εντάξει. Με τίποτα. Ροζ και πάλι ροζ. Χίλιες φορές ροζ. Και εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, Λουίζα Κατερίνα Ζούρνα. Φιλάκια. Σέβη Ιωάννα, δεν σου πάει. Και εγώ αυτό λέω. Τζίνα Στρούμφ, αυτό σου πάει. Όμως, έτσι είναι πιο φυσιολογικό. Ποιας εταιρείας είναι το κοραλί. Γιαννοπούλου. Λοιπόν, αυτό εδώ που έβαλα είναι make-up studio από τα καταστήματα Daphnis, τα έχουν αυτή τη σειρά και λέγεται Obvious Tangerine 24 και το άλλο είναι το Vegas Volt από MAC, αλλά τα κάνω λίγο πιο πέρα. Τι έγινε με την εκπομπή του Χάρη? Παίζει κανονικά. Γεωργία Λούζη. Χάια, ούτε και εμένα μου αρέσουν. Σοφία, όχι. Το πορτοκαλί,
Όχι, είσαι πολύ άσπρη. Σύμφωνο και έβαλα και ένα σωρό. Κόκκινο. Α, έχω εδώ μπροστά μου, παιδιά, ένα ωραίο. Ένα ωραίο χρώμα. Απλά θα το βάλω λίγο να το δείτε. Αχ, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αχ, το άλλο μου που είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Αχ, πού το έχω βάλει το άλλο. Ωραία, δεν είναι εδώ. Κάτσε, θα βάλω άλλο. Λες να βάλω αυτό. Έχετε ποτέ αυτό το πράγμα που όταν είναι καινούριο το κραϊόν δεν θέλετε να το ακουμπήσετε? Λοιπόν, πω, πόσα μηνύματα έχετε στείλει! Oh my god! Λοιπόν, μετά θα κάνω λίγο, θα τα διαβάζω όταν θα ηρεμήσω λιγάκι. Έλα, διαφήμιση, φύγε. Λοιπόν, αυτό είναι Laura Mercier. Το Amor. Τι γνώμη έχεις για τα υγρομάντιλα που είναι για ντεμακιάζ? Εμένα δεν μου αρέσουνε, παιδιά. Αχ, το κοίτα. Κοίτα αυτό το χρώμα τώρα. Αυτό είναι το χρώμα μου. Τώρα πείτε μου. Άλλο πράγμα δεν είναι. Τι μάσκα έχεις βάλει? Είναι αυτό που σας έχω ξαναδείξει, παιδιά. Peter Thomas Roth. Peter Thomas Roth, το γυαλουρονικό και χρυσό μαζί. Τι εταιρεία είναι? Το κραϊόν είναι Laura Mercier, το Amor. Amor, πώς λέγεται. Μα... άλλο πράγμα. Κατευθείαν φαίνομαι... και χωρίς τίποτα άλλο φαίνομαι καλά. Αυτό και μόνο που έχεις βάλει φτάνει και περισσεύει. Μυρτότσι, ναι, αυτό βλέπεις όταν είναι το σωστό χρώμα. Ενώ το άλλο κάτι ενοχλούσε. Σου τονίζει τα μάτια το ροζ, ναι, Γεωργία Καραμπάση, τέλεια, Νικολέτα Πλ. Απλά είναι υπέροχο. Αυτό είναι φανταστικό. Μα αυτά τα χρώματα μου αρέσουν τρελά, τρελά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σε τι τιμή είναι τα Laura Mercier? Νομίζω είναι γύρω στα 20-24 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά κάνουν και μερικές φορές κάνουν και κάποιες εκτόσεις που μπορείς να το πάρεις πιο οικονομικά. Στο Άττικα μπορείς να το βρεις. Και δεν φεύγει κιόλας. Αυτά τα κραϊόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ σταθερά. Έχω 2-3 νομίζω, και ήμουνα και τυχερή και με είχαν καλέσει από την εταιρεία όταν το παρουσιάζανε, όταν βγήκε αυτή η καινούρια σειρά, και είχα πάθει πλάκα με το πόσο έντονα γράφουν τα χρώματα και πόσες ώρες κρατάνε. Και από τότε έχω πάρει και άλλα 2 χρώματα κι εγώ. Λοιπόν, βγάζω το ένα. Βλέπετε εδώ το σημάδι. Α. Είναι από το μπρόνζ, γιατί συνήθως όταν το βγάζω, πόσο χαζούλα είμαι, από κοντά φαίνεται το σημάδι της μάσκας, πώς μου έχει φουσκώσει λίγο το μάτι εκεί και το δέρμα που το ενυντάτωσε. Λοιπόν, παιδιά, επί 2 μέρες φόραγα επί 2 μέρες, συγγνώμη, σας ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά είναι τόσο πολλά τα μηνύματα που αν τα διαβάζω όλα, δεν θα προχωράμε ποτέ. Σας ζητώ συγγνώμη. Τι μάσκα είναι? Είναι της Peter Thomas Roth, το γυαλουρονικό και χρυσό. Λοιπόν, τι έλεγα? Τι έλεγα πριν?
Είναι μιας χρήσης η μάσκα, ναι. Είναι σούπερ ενυντατικά αυτά και εγώ είχα τρελαθεί όταν μας το είχες βάλει. Ναι, Τζίνα μου. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω. Επί δύο μέρες, παιδιά, φόραγα το make-up της Κάτρις, το... Γιατί δεν το έφερα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη. Όχι αυτό, το άλλο, το οποίο μου έχει ερεθίσει λιγάκι το δέρμα μου. Αν βλέπετε, έχω πετάξει κάτι μικρά σπυράκια. Και είπα να μην το βάλω σήμερα. Σήμερα όμως, θα βάλω φωτογραφία, τα προϊόντα όλα. Σήμερα σκέφτηκα να κάνω. Στη μία μου πλευρά πάλι θα βάλω ένα make-up και στην άλλη θα βάλω ένα άλλο. Απ' τη μία πλευρά θα βάλω ένα πολύ ακριβό και απ' την άλλη πλευρά θα βάλω ένα πολύ φτηνό. Και στο τέλος θα θέλω να μου πείτε, αν καταλαβαίνετε, σε ποιο πλευρά έχω και τι. Ξεκινάω. Έβγαλες, εγώ καμία ελπίδα δεν θα έχω με αυτό. Ναι, μπράβο, το HD. Αυτό με το που σας είχα δείξει προχτές. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Παιδιά, με τα ονόματα δεν τα πάω πολύ καλά. Έχω ένα τέτοιο θεματάκι. Λοιπόν, και επειδή επίσης το φόραγα όλη μέρα και χτες και σήμερα και έβλεπα το βράδυ ότι μου τόνισε πάρα πολύ τους σπόρους μου. Σήμερα το είχα φορέσει με beauty blender, με βρεγμένο beauty blender. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερη στην εφαρμογή και καθόταν καλύτερα όλη μέρα. Όταν το είχα βάλει με το χέρι μου, ήταν η χειρότερη εφαρμογή που είχα κάνει. Και μου τόνισε το βράδυ, δηλαδή φαινόντουσαν πάρα πολύ έντονα όλοι μου οι πόροι. Δηλαδή μέχρι και εδώ όλοι μου οι πόροι ήταν πολύ έντονα. Λοιπόν, κρεμούλα. Δήμητρα Κατσαφάντου. Εγγύηση. Βάζω το Silver Botox. Μόλις το έβγαλα από το ψυγείο. Το έχω στο ψυγείο αυτά. Γιατί δεν έχουν συντηρητικά και πρέπει να κρατηθούν εκεί, αλλά έτσι είναι και πολύ δροσερά όταν τα βάζεις. Λίγο ακόμα. Και αυτό μου αρέσει εδώ μεταξύ γιατί κολλάει λιγάκι. Είναι sticky, οπότε και το make-up από πάνω, γιατί δεν θα βάλω καμία primer, τίποτα, γιατί θέλω να δω τα δύο make-up πώς θα κάτσουν. Λοιπόν, επίσης κορίτσια, ακόμα δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι, όταν όμως θα κάνουμε το βιντεάκι που θα βαφόμαστε όλοι μαζί, ετοιμαστείτε ότι μερικές από εσάς θα σας βάζω μέσα στο βιντεάκι για να δείξετε πώς προχωράτε. Όποια θέλει βέβαια. Λοιπόν, μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Και θα το εφαρμόσω και τα δύο με πινελάκι. Για να δούμε. Τραγουδάρα, ναι, γεια σου Βίβιαν, Αθηνά, Μαρία, Φανή, Χρύσα, Σαρανούλα. Dust to dust. Λίγο να καθαρίζω αυτό γιατί... Λίγο το είχα αφήσει αυτό. Κάθε φορά που κάθομαι εδώ, παιδιά, ετοιμάζω εδώ ένα σωρό τσάι για να πιω. Και έχω μια ολόκληρη κανάτα. Θα ξεχνάω να πιω, δεν θα πίνω. Φιά από Αγγλία. Λοιπόν, κάνω, δεν σας το έδειξα, παιδιά. Θα μπερδεύω για να μην βλέπετε τι βάζω και τι. Φοβερά ποτήρια, ευχαριστώ Νίνα. Λοιπόν, βάζω το ένα,
Και το μπλε προχτές τέλειο. Ναι, είναι ίδια σειρά. Από πού τα έχω πάρει? Α, από το διάφανο το έχω πάρει. Έχω πάρει διάφορα χρώματα. Αχ, αγαπώ αυτό το τραγούδι, παιδιά. Begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. Mm-hmm, is the one to blame. Mm, don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω αυτή την εκδοχή. Το λατρεύω. Μπορεί να το έχω ακούσει χίλιες φορές αυτό το τραγούδι. Είναι Καντεμποστάνη, το Crazy in Love. Άννα γένεσαι, έχεις πολύ ωραία φωνή. Μην με κοροϊδεύετε. Παιδιά, σημασία έχει ότι μ' αρέσει να τραγουδάω. To me, tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. Αν μου δίνετε ένα μικρόφωνο και διαβάζω και τα λόγια, θα το τραγουδά τέλεια. 50 Shades of Grey, ναι. Τα τραγούδια είναι πολύ πιο ωραία από τις ταινίες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα make-up. Και σήμερα θα βάλω και concealer, γιατί πάντα μου λέτε για το concealer. Οπότε σήμερα θα βάλουμε και κονσιλεράκι. Το ρολό για τα κουνούπια το έχω πάρει από τη Λευκάδα, από αυτό το μαγαζί που πουλάει για σκάφη, διάφορα πράγματα για σκάφη, που είναι κοντά στη πλατεία. Από Σόφια Καρλμπεργκ, θα το δω. Όπως η Βυσσινάντα με πάγο, είναι τέλειο. Λεύκο δηλαδή, τζιν και τα λοιπά, είναι τέλειο δροσιστικό. Να πάρεις βιολογικό μύρτιλο που αραιώνει όπως η Βυσσινάντα. Με πάγο είναι τέλειο. Πράσινο τσάι πίνω, πίνω πάρα πολύ πράσινο τσάι. Δεν μ' αρέσουν τα γλυκά ποτά, ούτε τα αναψυκτικά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι λίγο, νομίζω είναι λίγο πιο σκούρο από το δέρμα μου, αλλά επίτηδες θέλω, δεν με νοιάζει, γιατί θέλω να κάνω ένα μπρονζέ. Α, όχι, μια χαρά είναι. Looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Λοιπόν, αυτή η πλευρά φαίνεται κιόλας. Διαφήμιση. Έλα, η food φύγε. Εντάξει. Let's go dancing. Να μην έχουμε και λίγο πριόνι. Λοιπόν, αυτή η πλευρά είναι πολύ πιο ενυντατική από αυτή. Έχει και αυτό λίγο, αλλά αυτό εδώ είναι, φαίνεται πως γυαλίζει, βλέπετε. Θα δούμε αν θα... Όχι, επόμενο. Αν θα σταθεροποιηθεί και θα είναι πιο μάθ μετά. Λοιπόν, κάναμε τις δύο πλευρές μας. Πολύ νταμπαντούπα τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κορίτσι, γιατί δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτό είναι δικό μου playlist. Down by the river. Έλα. Καλύτερο. Και σήμερα θα βάλω ένα υπέροχο
πολύ οικονομικό κονσίλερ από Catrice, το καμουφλάζ που λέγαμε εχθές προχθές. Νομίζω ότι μου πέφτει το... Και θα το κάνουμε κανονικότατα σήμερα. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ τυχερή με τη μουσική. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί, παιδιά. Αυτό είχα βάλει σε αυτή την πλευρά. Με τόσα βιντεάκια που έχετε δει, όταν θα κάνουμε μαζί το make-up, θέλω να κάνετε τέλειο μακιάζ, ε. Γιατί κούλησαν πάλι. Αχ. Αχ, το έβγαλα το μάτι μου. Πες μας για το πινέλο make-up. Σας είχα πει για αυτό από Harmani και αυτό είναι από Harmani. Παιδιά, και έχει και online κατάστημα, μπορείτε να παραγγείλετε online, αν τα έχει αυτά τα συγκεκριμένα. Δεν έχω καθόλου πολύ μέχα πάνω μου, ε. Λίγο. Τι ενυντατική χρησιμοποιείς. Έβαλα τώρα τις La Vie en Rose, το Silver Botox. Αλεξάνδρα, γεια σου Αλεξάνδρα, μένια. Δεν πειράζει να απλώσεις με τα χέρια, αλλά μερικά προϊόντα πραγματικά είναι καλύτερα να απλώνονται με... ή με πινέλα ή με σκουγκαράκι. Γεια σου Βασιλοπούλου Εύη. Παρασκευή, Κουίμιν, Γιόλα, ούτε το μισό αποτέλεσμα από το προϊόν, ναι. Μισό λεπτό, χρειάζομαι ένα σκουγαράκι, το οποίο... Αχ, δεν έχω εδώ. Γεια σου Μαρίνα, Τόνια, Άννα Μόργαν, τα σκουλαρίκια από πού? Είναι από ένα μαγαζί από την Ερμού. Ωραία, μισό λεπτάκι. Και κάνουμε και λίγο ψησιματάκι. Αυτό το make-up δεν θα το κάνετε για κάθε μέρα, για το καλοκαίρι. Μπορείτε να το κάνετε αν έχετε να πάτε κάπου. Αλλά επειδή δεν έχω ξανακάνει έτσι να το κάνω νομίζω όλα τα βήματα, γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να το κάνω. Για να έχω μια καλή βάση κι εγώ και να τα κάνω σωστά. Ωραία. Προς το παρόν, θα το αφήσουμε λιγάκι να... λιγάκι να ψηθεί πάνω μου και όσο ψήνεται αυτό θα κάνω
Γιατί συνέχεια μου κολλάνε τα μηνύματα, παιδιά, και μετά βλέπω 50 μηνύματα. Έβαλα την αυτοκολλήτη ταινία για να βάλω eyeliner και δεν πέτυχε. Τώρα θα το κάνω, περίμενε. Wait. Περίμενε. Λοιπόν, θα βάλω κάθρισμο λιβάκι, αγαπημένο. Αυτό που είναι παντού διαφημίσεις, παιδιά, στο YouTube, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Με την ταινία πετυχαίνει πολύ ωραία, παιδιά. Τώρα θα σας δείξω. Να κάνω λίγο φρυντάκι. Ακόμη και σε επαγγελματικό μακιάζ δεν βάζω ποτέ πούδρα. Ίδιος το double wear. Είναι λάθος. Όχι, το double wear είναι πολύ στεγνό. Αλλά εγώ επειδή έχω πάρα πολύ λιπαρό δέρμα, αν δεν βάζω πούδρα και έτσι μες στη διάρκεια της μέρας θα μου γυαλίσει το πρόσωπο. Αλλά αν δεν βάζω πούδρα, δεν θα μου σταθεροποιηθεί καλά το make-up. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ και με το κάθε δέρμα που το βάζει στο make-up. Μερικοί άνθρωποι δεν χρειάζονται καθόλου πουδρίτσα. Εγώ αν δεν βάζω πούδρα, σε μία ώρα θα είναι πολύ γυαλιστερό και θα λιώσει πάνω μου. Τα φρύδια μου, το τι έχουν πάθει, και το ένα είναι εκεί και το άλλο είναι εδώ. Πραγματικά. Αυτό τώρα τελευταία είναι έτσι, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε μπάς και το σηκώνω λίγο με το μπουρτσάκι. Και αυτό θέλει κατέβασμα. Μάλλον μου λείπει εδώ λιγάκι, λίγη τριχούλα. Φύγε ο ήχος. Για τα φρύδια νούμερο βάζω το 030 από Κάτρις. Μαρία, γεια σου. Ελένη, τι είναι το baking στο make-up? Αυτό που κάνω τώρα, έχω βάλει ένα σωρό πούδρα, λες και είμαι φάντασμα, και περιμένω η πούδρα μαζί με το foundation που έχω βάλει να ενωθούν και να κλειδώσει η πούδρα το foundation και ό,τι θα απομένει με ένα πινελάκι απλά θα το τεινάξω, θα το ξεσκονίσω. Ποια πούδρα, της La Prairie βάζω το νούμερο 1, το loose powder της La Prairie. Αλλά με ένα loose powder ή και Laura Mercier είναι πολύ ωραίο. Αχ, παιδιά, βοήθεια! Τι έχουν πάθει τα φρύδια μου! Έχω να τις βάψω πολύ καιρό και μου φαίνονται τώρα πολύ περιέργα. Λέει η Νίνα Σκράφς, αν δεν θα το έλεγα, δεν θα το καταλάβαινε. Μα το ένα είναι στον ουρανό, το άλλο είναι κάτω από τη γη. Δηλαδή είναι έτσι. Εδώ κοίτα. Εγώ πάντα λέω ότι τα φρύδια πρέπει να είναι αδερφάκια, όχι δίδυμα, αλλά τα δικά μου ούτε καν ξάδερφια δεν είναι. Αχ, Θεέ μου.
αποτυχία φουλ. Καλά, θα το φτιάξω μετά, γιατί τώρα όσο το πειράζω τόσο με στενοχωρεί. 0.30, ναι. Είναι τις κάτρες το 0.30. Θέλω να μου πεις τι πούδρα έβαλες κάτω από τα μάτια. Είναι La Prairie το loose powder. Έχω και εγώ λιπαρό δέρμα και οι πούδρες δεν μου κάθονται καλά. Αθηνούλα. Εγώ βάζω μόνο αυτό ή αυτό ή της Laura Mercier. Εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν καλές πούδρες. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν αναφέρω κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Απλά εγώ έχω βολευτεί με αυτά. Το μολυβάκι είναι κάτρις. Είναι κάτρις το 0.30. Και έλα λίγο πιο ψηλά εσύ. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, αγάπη μου. Εντάξει, κάπως ίσιοσαν. Λοιπόν, ήταν ενωμένα τα φρύδια σου. Συνήθως αυτό το σχήμα έχουν τα σμιχτά φρύδια. Όχι, ποτέ εδώ εννοείς αν είχα unibrow. Όχι. Ποιο foundation χρησιμοποίησες, δεν το πρόλαβα. Τα foundation είναι μυστικά, γιατί έχω βάλει στη μία πλευρά ένα πολύ φτηνό και στην άλλη πλευρά ένα λίγο πιο ακριβό. Οπότε, θα μου πείτε μετά ποιο πλευρά σας αρέσει περισσότερα. Με bronzer όχι, δεν γίνεται το baking. Το baking θέλει loose powder. Για να το βάζεις, να βάζεις σε ποσότητα μπόλικο και να απορροφιέται και μετά να τεινάζεσαι. Λοιπόν, κοίτα, τώρα θα τεινάχτω. Μη τα βάφεις, δεν το χρειάζεσαι. Θα χρειαστεί το φρύδι, γιατί τώρα θα κάνω μάτια και όλα και θα το θέλει. Λοιπόν, και τώρα ξετεινάζομαι. Βάζουμε όλα αυτά που δεν έχουν απορροφηχτεί και δεν χρειάζονται στο πρόσωπο. Περίμενε, Μαρία, περίμενε, γιατί θα χρειαστούν τα φρυντάκια. Περίμενε. Τώρα είναι έντονα επειδή δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Η πούδρα της Chanel είναι ιδανική για λιπαρό δέρμα, 67 ευρώ. Έχω loose powder της Chanel και κανονική πούδρα. Δεν μπορώ να πω ότι σε μένα στο δέρμα μου έχει κάτσει καλά. Νίνα Σκράφτς. Foundation, ζωή Μανολάκη. Foundation είναι μυστικό. Θα το δούμε στο τέλος το foundation. Τέλεια. Σου απάντησα πιο πάνω. Γεια σου Ανίτα, γεια σου. Ωραία, τα λες, γλυκούλα, νάνου, θα λες. Λοιπόν, προχωράμε. Να δώσω λίγη ζωντάνια στο πρόσωπό μου, παιδιά, γιατί είμαι... Α, βρήκα! Βρήκα, παιδιά, από πού το έχω παραγγείλει αυτή την υπέροχη bronzer που έχει μία πολύ λίγη λάμψη μέσα. Το έχω παραγγείλει από το notino.gr, από όπου παράγγειλα και τα κανονικά μου αυτά, τα Revolution. Αλλά το έχει και στο Hondos, όπως σας το είπα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. American boy. Περίμενε, κοίτα. Και θα πάρω αυτή την υπέροχη μου το πινελάκι. Το οποίο λέει εντωμεταξύ ότι είναι καλό για... Τέλειο! Έλα λίγο ακόμα. Λίγο δύσκολο να το κρατήσεις αυτό το πράγμα.
Δεν είναι σούπερ! Και θα βάλουμε και εδώ λιγάκι. Η γελάδα είναι της Revolution από το Honda Center, παιδιά, που σας έχω πει. Αλλά μπορείτε να το παραγγείλετε και online από το notino.gr. Αλλά το έχει και στο Hondos. Too much. Δεν πειράζει. Θα γυαλίσουμε σήμερα. Τέλειο. Κοιτάξτε αυτό εδώ. Λοιπόν, και ένα τέτοιο θα κάνω και δωράκι κάποια στιγμή, όταν, μάλλον την άλλη εβδομάδα θα τα μαζέψω ή την παρεπόμενη, και θα κάνω και δωράκι. Σου πάει το μαυρισμένο πάρα πολύ. Ναι, ναι, είναι πολύ φτηνό. Έχει νομίζω 9 ευρώ αυτό. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το καταπληκτικό μου το μπρονζεράκι, το οποίο θα το χρησιμοποιώ τώρα, γιατί μπορώ και να σας λέω από πού μπορείτε να το βρείτε. Γιατί αν δεν μπορείτε να το βρείτε, δεν έχει νόημα να σας το δείξω. Γιατί... να το βάζω μόνο και εσείς να μην μπορείτε να το πάρετε αν θέλετε, έχει νόημα. Καλησπέρα από Λευκάντα, Άντζη Σαλιάρη. Λοιπόν, εσύ που είσαι από Λευκάντα, Άντζη, μπορείς να πας στο Hondos και να βρεις τα μολύβια, τα Dorothy L που βάζω συνέχεια, και εδώ όλα τα κορίτσια έχουν τρελαθεί γιατί δεν τα βρίσκουμε στην Αθήνα. Ναι, θα, όλα τα προϊόντα, παιδιά, θα τα ανεβάσω όλα. Ό,τι έχω βάλει θα τα, βάλω, θα τα ανεβάσω όλα. American boy. Πού είσαι? Bronzer, με τι πινέλο βάζουμε bronzer, ρωτάει η Ιωάννα. Αχ, κάτσε. Η Ιωάννα, άκου. Το θέμα είναι να μπορείς να δουλέψεις το bronzer. Κανονικά τέτοιο μικρούλι ή τέτοιο angled ή τέτοιο. Ή και αυτό πως σας το έδειξα, αρκεί να μπορείς να κάνεις τα σχήματα που θέλεις να κάνεις. Εγώ επειδή εντάξει, τα κάνω πια πολύ μηχανικά, ξέρω τι θέλω να κάνω ακριβώς και ξέρω το πρόσωπό μου, το κάνω με το χοντρό γιατί μου είναι πιο γρήγορο έτσι. Και δεν θέλω να είναι, ξέρεις, τέλεια η γραμμή και τα λοιπά. Αλλά σε άλλες κοπέλες πάντα το βάζω με πιο μικρούλι. Για να μου... έχω πιο καλό κοντρόλ όταν το κάνω με πιο μικρό. Αντιγόνη, γεια σου Αντιγόνη. Αντριάννα, Άρτεμις, Λίτσα, Άρτεμις, Ειρήνη. Νανού, Θανάση, Ιωάννα, πάψη, συνήθως κάνω ένα έψιλον στο πρόσωπο. Μπράβο! Κάνεις ένα τριάρι, εγώ το λέω τριάρι, και ένα ανάποδο τριάρι. Και εδώ κάτω το τραβάς κάτω. Λοιπόν... μισό λεπτό, τι ήθελα να κάνω. Κάποιος ζήτησε μουσική. Α, τη μύτη μου θέλω να το κοντουρίζω. Σας το έχω δείξει πως κάνω συνήθως τη μύτη μου.
Παίρνω αυτά τα δύο δάχτυλα, τα χώνω μέσα στο bronzer, εδώ, κάνω έτσι στο δάχτυλο και κάνω αυτό το πράγμα. Γεια σου από Φίλιρο. Πού είναι Φίλιρο, παιδιά? Ποιος το ξέρει? Παιδιά, για πινέλα και τα λοιπά θα κάνω ένα βίντεο από μόνο του, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να εξηγώ και να σας πω. Οπότε αυτό θα το κάνουμε σε ένα βιντεάκι μόνο του για πινέλα. Έχουμε πολλά ραντεβού, ακόμα μην αγχώνεστε. Θα με βαρεθείτε. Λοιπόν, να κάνω ένα ωραίο μπρονζέ μάτι που αγαπώ. Από ναύπακτο! Παιδιά, από ναύπακτο έχω τις πιο ωραίες μου αναμνήσεις πριν από πολλά χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Βάζω αυτό το υπέροχο. Και το άλλο. Φιά από Ρόντο, από κορίτσια, wow! Από παντού είστε. Είναι κάπως ίσια. Εντάξει, τώρα όπως και να είναι, ας το κάνουμε. Λοιπόν, Ποέγι, ωραία, Μαριαλένα, Χρύσα, Ντάρα, Έλενα, Ειρηνούλη, Κατ, Μαριλένα, φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, κορίτσια, Χούντα ή Too Faced, το Natural Eyes. Αυτό έχει τέτοια χρωματάκια, φυσικά. Φιλιά από Λευκάδα, Άρτεμις, φιλιά πολλά! Ή να βάλω Χούντα. Ποιο θέλετε? Ποιο να βάλω? Εγώ κόβω μεγάλα κομμάτια και από πάνω, από τη μύτη μέχρι και το τέλος του φρυδιού. Χούντα, 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 Too Faced. Χνούδι, δεν τραβάς και χνούδι με τη ταινία. Νομίζω, εδώ δεν έχω χνούδια. Αλλά αυτή η ταινία, παιδιά, αυτή είναι πολύ μαλακό. Δεν είναι αυτό που κολλάει πάρα πολύ έντονα. Too Faced, Χούντα, 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 φωνάζει η Έλενα. Χούντα, 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 Χούντα. Εντάξει, Χούντα. Ας πάμε για Χούντα. Α, και ξέχασα και να βάλω κάτι που ήθελα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Το live μακιάς που θα δοκιμάσουμε και εμείς πότε θα γίνει. Hide and up. Μάλλον την άλλη εβδομάδα ή την επόμενη. Απλά επειδή πνίγομαι από δουλειά, πρέπει να δω λίγο για να έχω χρόνο και εγώ να μπορώ να καθίσω με την ησυχία μου και πρέπει και να μαζέψω βασικά μερικά προϊόντα που λογικά όλες θα έχετε στο σπίτι για να μην πρέπει να βγαίνετε και αγοράζετε. Μετά βγαίνεις να δει ο κόσμος το υπέροχο μακιάζ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τι ώρα θα τελειώσουμε. Τι τσάι πίνεις? Πίνω το αγαπημένο μου, λατρεμένο μου τσάι που το παίρνω χρόνια. Είναι από το Starbucks, το πράσινο με μέντα. Και παίρνω πάντα αυτά και το βάζω μέσα έτσι και φτιάχνω μια κανάτα και το πίνω και τώρα που το λες. Και δεν έχω μέσα. Γεια σου, Λιδία! Oh.
Παιδιά, είναι το πιο ωραίο δροσιστικό τσάι. Α, και έχω πάρει και ένα μάτσα. Μάτσα μούτσα το λέω εγώ. Ένα τσάι μάτσα ιαπωνέζικο, το οποίο και αυτό είναι ωραίο, ένα απλό πράσινο τσάι. Γεια σου Νινάρα, μία εβδομάδα πριν να μας γράφεις τα προϊόντα, ωραία. Ναι, γιατί αν, αυτό σκέφτομαι βασικά, ότι αν κάποια δεν έχει κάποια συγκεκριμένα, δεν είναι ωραίο να... Δηλαδή να μην σας βάζω 50 πράγματα που θα πρέπει να πάρετε. Τώρα εγώ απλά αρχίζω και κάνω λίγο χαμός με αυτό το τσάι, μάτσα νίντζα. Ναι παιδιά, έχει γίνει πολύ... Αχ, με αυτό το μάτι πάντα έχω θέμα, γιατί αυτό το μάτι μου, αν το κοιτάτε, είναι ένα τσάκ πιο μεγάλο και αυτό το μάτι μου μόνο του δεν μπορώ να το κλείσω, αυτό το καταφέρνω. Αυτό, παιδιά, δεν κλείνει. Πασχαλία, μα σκέφτεσαι όλες, Ανιτάκη. Ναι, γιατί θέλω να μπορείτε κι εσείς να το κάνετε. Δηλαδή, ας πούμε, ένα μαύρο μολύβι σίγουρα έχετε όλες. Ή ένα κόκκινο κραϊόν, ή ένα νουτ κραϊόν, ή μία γυαλιστερή σκιά. Δεν θα έχετε όλες. Αν σας ενοχλεί μουσική, πείτε μου. Γιατί εμένα μ' αρέσει, αλλά αν σας ενοχλεί... Α, να σας πω μερικά πράγματα για αυτό το... Για αυτή την παλέτα. Έτσι στο χέρι, μια χαρά γράφουνε τα... οι σκιές. Ποιο να βάλω. Το πιο ροζούλι θα βάλω, γιατί θέλω να είναι πιο... Φιά από Γερμανία, γεια σου ευμορφία. Ωραία σκιά. Πού τοποθεθείς τη ταινία. Εδώ είναι η ταινιούλα. Σε γωνία, όπως θέλω να πάει και η γωνία... που θα έχω στο μάτι, στην εξωτερική πλευρά. Α. Λοιπόν, παιδιά, μερικές σκιές από αυτή την παλέτα γράφουν πολύ ωραία. Μερικές σκιές πρέπει να τις... να τις πιέζεις λίγο για να βγάλει πράγμα. Μήπως το έχουμε ξαναβάλει αυτό το χρώμα. Το ροζ, το ροζ, το ροζ. Φιάπο, ρόντο, ευμορφία, τζίνα στρούμ. Εντάξει, το ροζ έβαλα κι εγώ. Αλλά κάτι μου θυμίζει, έχω κάνει κάτι παρόμοιο. So I can... Τρελό ροζ, τρελό ροζ. Α, και έχω σήμερα και κάτι άλλο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτά που έχω βάλει, για να σας το δείξω. Για βάση έχω βάλει αυτό εδώ που λέγεται mask, που το έβαλα σε όλο το μάτι. Μετά, από εδώ στη μέση, αυτό το ροζούλι είναι το Angelic, που είναι αυτό εδώ. Και τώρα θα βάλω από το Oud, από αυτό εδώ, θα βάλω εδώ λίγο στην εξωτερική γωνίτσα, λίγο έτσι να μου κάνει λίγο βάθος. Κάνει τίποτα. Θα κάνει, θα κάνει. So I can, so I can. Τι μάρκα είναι η παλέτα? Είναι Huda Beauty. Ήταν μεταλλικό ροζ, ναι, μεταλλικό. Να μας πεις γιατί τεινάζεις τα πινέλα. Γιατί πάντα βάζω πολύ σιγά σιγά τις σκιές για να μπορώ να κάνω build up. Γιατί αν βάζω κατευθείαν με μία πινελιά πάρα πολύ προϊόν, μπορεί μετά να θέλω να αφαιρέσω και δεν γίνεται, είναι πολύ πιο δύσκολο. Ενώ αν το κάνεις τσούκου τσούκου σιγά σιγά,
Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο και πιο σίγουρο ότι θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Γεια σου, είσαι πολύ γλυκιά και πανέμορφη. Α, ελπίδα να είσαι καλά. Καλησπέρα, Νιτάκη. Βγάζοντας τη ταινία, δεν θα βγάζεις και το make-up? Όχι, ναι, είναι Huda Beauty. Γεια σου, Άλεξ. Δημήτρης, θέλω να σε δω με πράσινες σκιές, πορτοκάλι. Όχι, Δημήτρη, δεν θέλεις να το δεις αυτό, σε παρακαλώ. Καλησπέρα, όμορφη. Γεια σου, Άλεξ. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Μετά πάει ένα φούξια μεταλλικό ματ κραϊόν. Το Angelic για τα χείλη είναι σούπερ. Πήρα την μάσκαρα από εσένς που έλεγες προχτές και είναι καταπληκτική. Εγώ το λατρεύω, παιδιά. Φαίνεται ότι γράφει τέλεια. Θα το βοηθήσουμε λίγο παραπάνω. Και θα βάλω και λίγο από το Κασμίρ μέσα. Σέριφος τσούτσου, ακουκού, ασέριφο. Όχι, δεν είμαι πια σέριφο. Απλά ανεβάζω ωραίες φωτογραφίες από σέριφο. Τα έχω κάνει λίγο... Τα μπέρδεψα λιγάκι τα χρώματα. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα, ας πούμε, που θέλω να το κάνω λίγο, να κάνω build up το χρώμα, δεν με αφήνει, όσο βάζω γίνεται σκόνη και πρέπει να το ξετινάξω. Κάτι το οποίο δεν πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή, αν βλέπετε από πολύ κοντά, έχω βάλει μόνο το δαχτυλάκι μου μέσα. Κοίτα, περίμενε. Έλα. Φαίνεται. Και κάνει λίγο πουντρωτέ. Δηλαδή έπρεπε να είναι λίγο καλύτερο, ειδικά επειδή το έχει βγάλει αυτή η κοπέλα που είναι beauty guru. Δηλαδή τώρα το βλέπω, θέλω να βάλω και άλλο για να γυαλίσει και άλλο, αλλά δεν θα κάτσει. Λοιπόν, να κάνω eyeliner. Λοιπόν, Inglot, το αγαπημένο Inglot, πού είναι το μολυβάκι, το πινελάκι μου για το eyeliner, πάλι δεν το έχω, τέλος πάντων θα το κάνουμε άλλο. Λοιπόν, βουτάω λίγο. Αχ, αγάπη μου. Ωχ, τελειώνει, παιδιά, τελειώνει το χρόνο, το κλείνω και έρχομαι. Μη φύγετε.